Για να έρθει η Μαρίνα στην παρέα μας. Γεια σας. Γεια σου, Μαρινάκη. Γεια σου. Πολύ μαύρα τα μαλλιά σου, Μαρίνα, και φαίνονται και λίγα. Τι κοριτσάκι είσαι εσύ. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 31. Αλήθεια. Φαίνεσαι 18 χρονών. Η αλήθεια είναι πως μου το λένε πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια, τι, ποιο είναι το μυστικό σου? Πες τα όλα. Μάλλον το καλό DNA της μαμάς. Είσαι το πολύ πιστεύω. Τυχερή. Με τι ασχολείσαι τώρα? Δουλεύω στο τομέα του ηλεκτρονικού shop. Είμαι στις αποθήκες, είσαι με γυναικεία ρούχα. Έχουμε και εμείς e-shop. Ωραία δουλειά το e-shop. Πάτε καλά. Μια χαρά, ευτυχώς. Πάντα όλα καλά. Μπράβο. Ναι. Στο σπίτι σου μένεις μόνη σου? Συζώ. Και πρόσφατα έγινε και η πρόταση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε 3,5 χρόνια μαζί. Ναι. Συζούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Έχετε προγραμματίσει πότε? Με το καλό του χρόνου, όλα να πάνε καλά. Μήπως έχουμε bachelorette party και δεν το έχουμε καταλάβει? Θα γίνει χαμός σήμερα εδώ. Θα φτιάξουμε παρέα μια υπέροχη καρνταρόμπα για να μπορείς να έχεις μια εύκολη στολή εργασίας στη καθημερινότητά σου, ώστε να είσαι και λαμπερή και να ξεχωρίζεις, αλλά να μην δυσκολεύεσαι να τη διατηρήσεις. Θα τόνιζα πολύ έντονα τα φυσικά σου χαρακτηριστικά. Και όταν λέω έντονα, εννοώ σωστά χρωματικά. Θα είναι υπέροχο, αλλά κρέμομαι από τις ιδέες της Σοφίας. Γιατί έτσι θα αποφασίσω τους τόνους. Και δεν ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό της η Σοφία, τη βλέπω πολύ πονηρή. Δεν μου αρέσει το μαύρο, είναι πολύ μαύρο για σένα. Το φυσικό μου είναι απλά καστανό. Καστανό σκούρο. Απλά καστανό. Αυτό φαίνεται... Βαμμένο. Ναι, φαίνεται βαμμένο και επειδή το μαύρο είναι πολύ συμπαγές εχρωστικές, έχει κάνει και την τρίχα στη λιπνή ελαφρώς σαν ψεύτικα, συνθετικά μαλλιά, που κάτι που δεν μ' αρέσει για τόσο νέο κορίτσι και τόσο χαμογελαστό και φρέσκο, που είσαι 100% real. Φαίνεται λίγο fake για σένα. Okay. Συμφωνώ. Τρελαίνομαι να βλέπω ερωτευμένους νέους ανθρώπους. Με το καλό, να το χαρείς, θα έρθουμε κι εμείς να σύρουμε το χορό. Το δέρμα θέλει μια περιποίηση. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Πες ότι σε προετοιμάζαμε όντως για την ημέρα του γάμου, θα ήθελε ένα φρεσκάρισμα, ένα καθάρισμα, για να μπορεί να βαφτεί με φυσικό τρόπο και να φαίνονται όλα σου τα ωραία χαρακτηριστικά. Υγεία, ομορφιά, καθαρότητα. Τι πιο ωραία. Πρόβα νηφικού. Κάνω δοκιμές από τώρα. Δες το ότι είναι μία πρόβα γάμου. Δηλαδή, εδώ έχεις τους καλύτερους. Μπορείς να τους ρωτήσεις ό,τι θέλεις για τον νηφικό σου μακιγιάζ, για τον νηφικό σου χτένισμα, για τα ρούχα, ξέρεις, που θα φοράς γενικά στην καθημερινότητά σου για να γοητεύεις τον άντρα σου κάθε μέρα. Θεραπείες για να είσαι λαμπερή. Δηλαδή, είναι μια φανταστική ευκαιρία και μπράβο σου που ήρθες και θα κάνουμε το καλύτερο για να είσαι η πιο όμορφη, ευτυχισμένη, λαμπερή νύφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα με κάνουν οι ειδικοί. Ανυπομονώ. Πάρα πολύ το θέλω. Κάτι διαφορετικό, κάτι τελείως άλλο από μένα και... θέλω να είναι ωραίο.